Βρισκόμαστε στην πρώτη περίοδο, αυτή μέχρι και το 93, των κομικών τηλεοπτικών σειρών που έκανε η τηλεόραση του Αντένα. Και ένας από τους πρώτους πρωταγωνιστές τέτοιων τηλεοπτικών σειρών ήταν ο κύριος Κώστας Καράς. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Και πώς έγινε η συνεργασία σου με τον Αντένα, αν θυμάσαι τις εποχές εκείνες? Είμαι ο πρωθυπουργός. Έλα. Ναι, θέλω να πω. Εκλογές πότε θα γίνουν? Όχι, θέλω να πω. Η σειρά λιγότερο, είμαι ο πρωθυπουργός. Από ό,τι θυμάσαι και εσύ, ήταν λιγάκι στις αρχές τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, ο Αντένα έκανε πάντα πολύ καλές δουλειές. Και ξεκινήσαμε. Ο Μιχαηλίδης είχε γράψει αυτή τη σειρά. Μπήκα στον Αντένα πάνω, το συζήτησα με τον Μίνο. Και λέει, ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε και είχε μεγάλη επιτυχία. Εκεί βγήκαν πρωταγωνιστές άλλων σειρών. Εκεί βγήκε ο Γιώργος ο Πατσαλάκης, εκεί βγήκε ο Χαλκιάς και άλλοι πολλοί, θυμάμαι. Είναι αυτό που λέει προηγουμένως ο Κώστας Βουτσάς, ότι μέσα από την ιδιωτική τηλεόραση και από τις σειρές της εποχής εκείνης, αλλά και τώρα ακόμα, βγαίνουν νέα παιδιά, νέα ταλέντα. Βγαίνουν γιατί, Τέρνες, κοίταξε να δεις. Πρώτα ήταν ο κινηματογράφος. Το κινηματογράφο είναι και η τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Αυτό πιστεύω εγώ. Και τα παιδιά αυτά ήταν στο Εθνικό Θέατρο, είχαν φύγει από το Εθνικό Θέατρο τότε, παίξανε στις σειρές, καταπληκτικοί ηθοποιοί και περάσανε αμέσως μπροστά. Εσύ μετά τι άλλες σειρές έκανες στον Αντένα? Μετά έκανα το Χείρο τη Χείρα και τα Χειρότερα. Με την Ώρα τη Βαλσάμι σε σκηνοθεσία του Ερίκου του Ανδρέου. Μια ευτυχισμένη στιγμή ήταν η Μέλκο Ζαρόκοστα και τα Σόικα Βαδία. Ήταν πραγματικά ευτυχισμένες στιγμές. Ο Ερίκος ήταν ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Νομίζω ότι πέρασε πραγματικά την τεχνική του κινηματογράφου, την πέρασε στην τηλεόραση. Ήταν πραγματικά υπέροχη η σειρά και υπέροχα τα γυρίσματα. Χωρίς να αρνιέμαι βέβαια καμία από αυτές που έχω κάνει. Μετά έκανα το Πάτερ Ιμών, που είναι διαχρονικό, παίζεται συνέχεια. Και μετά έκανα το Μπαμ, Μπαμπάς και Μπέμπα. Είχε πέσει μια μανία με τα μικρά. Τελικά τι προτιμάς, να είσαι μπαμπάς, πρωθυπουργός, τι θέλεις από όλα? Σαν ηθοποιός νομίζω θα ήθελα να μ' αρέσουν όλα, να είμαι από όλα, σε ρόλους μέσα. Τώρα θα σε πάω, Κώστα, σε μια φυσιογνωμία, σε μια προσωπικότητα του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, που κανείς δεν μπορεί να την ξεχάσει. Και βεβαίως εμείς πολύ περισσότερο στον Αντένα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη συνεργασία μας με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ήταν, ναι, εκείνες οι πρώτες εποχές του Αντένα, όταν πρωταγώνησε στην κομική σειρά Η Εύθυμη Χείρα. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει αυτήν την μεγάλη στάρ με το πολύ λαμπερό της χαμόγελο. Για να τη θυμηθούμε. Σ' αγαπώ. Τώρα τι περιμένεις, εγώ να πέσω στην αγκαλιά σου? Αντίο, Λοχαγέ. Το Ταμείο του Κράτους, μεγαλειότατε. Το Ταμείο του Κράτους, αγαπητέ μου σύμβουλε, είναι άδειο, αδιανό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για ποιον νοιάζεσαι πιο πολύ? Ακόμα για την πατρίδα, όχι για μένα? Νομίζω ότι και οι δυο μας από την ίδια πατρίδα είμαστε. Από ό,τι ξέρω. Θα θέλατε για το ευτυχές γεγονός να πιούμε μια σαμπανίτσα? Σ' αγαπώ, Ντανιέλα. Σ' αγαπώ. Ένα υπέροχο πλάσμα. Αυτή ήταν η Αλίκη. Και άνθρωπος και φίλος και ηθοποιός. Ξέρεις, η Αλίκη ήταν καταπληκτική ηθοποιός. Είχε μια τρομακτική ευκολία το να περνάει από το δράμα στην κωμωδία. Εγώ πιστεύω ότι η Αλίκη ήταν και εκπληκτική δραματική ηθοποιός. Δεν ξέρω πώς το ξέρουν, αλλά ήταν φοβερή και στο δράμα.